οι εργαζόμενοι στο Μαξίμου για λόγους επικοινωνιακούς κτλ. Άλλο αυτή. Λέω άλλο. Θεσμική. Και τώρα μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί οι πολίτες νομίζω έχουν αρκετή ευφυΐα να καταλαβαίνουν. Δημιουργεί πρόβλημα απέτσι στην κυβέρνηση, Δημήτρη. Εγώ θεωρώ ότι τη κάνει ζημιά στην εικόνα τη, βεβαίω. Κάνει ζημιά. Και βεβαίως, από εκεί και πέρα, το λέω από την άποψη, κάποιος το λέει αισθητικά, μπορεί να το πει επί της ηθικής, γιατί εγώ είμαι της παλαιάς λογής και του Μπερλιγκουέρ, του Μακαρίτη, επειδή είμαι και λίγο Ιταλός, όπως έχω ξαναπεί, που μίλαγε συνέχεια για την ηθική στην πολιτική. Α, από εκεί το έχετε κολλήσει αυτό. Όχι. Το είχαμε και μόνοι μας. Όσο λίγο αριστερή και το διεκδικούμε. Και νομίζω ότι όποιος είναι έστω και λίγο δημοκράτης πρώτα και αριστερός και ευαίσθητος πολίτης, τον ενοχλούν αυτά. Λοιπόν, και καταλαβαίνει πολλές φορές τι ενδεχομένως κρύβουν. Έχετε μείνει λίγοι με αυτά τα χαρακτηριστικά που λες τώρα. Πολύ λίγοι αυτοί. Είναι πολλοί και θα τους ξαναδείς και στη συνέχεια να εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Και για να το συνεχίσω κιόλα. Επανέρχομαι. Ναι, συγγνώμη τώρα, εντάξει, δεν πάω να κόψω τη Χριστίνα εγώ, γιατί είναι έμπειρη και στο ρεπορτάζ και νομίζω ότι λέμε τα ίδια και ως πολίτες. Γιατί ξαναλέω, είναι καλό για τη δημοκρατία. Είναι καλό για τη δημοκρατία να τονώνονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και όχι οι φανατισμοί των ακραίων και των εξτρεμιστών, είτε παίζουν με αφορμή τα Σκόπια, είτε παίζουν οτιδήποτε άλλο, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη χώρα. Να δείτε με την Οβάρδη και στην Ευρώπη. Κυβέρνηση. Και δέστε και, δέστε και το γεγονός το χθεσινό βραδινό που κατάφεραν τελικά μέσα από ανταλλαγή να εξουδετερώσουν, ναι, όπως θέλετε, πέστε, τον τρομοκράτη που δυστυχώς κόρπισε τον τρόμο πάλι. Ένα-ένα. Κυρία Κορέη, λοιπόν, ένα σχόλιο σας καταρχάς για τον Πάνο Καμένο, ο οποίος τελευταίους μήνες, τα έχω σημειώσει εδώ γιατί είναι και πολλά αυτά που έχει πει, οι δηλώσεις δηλαδή, που έχει κάνει. Πρόθεση να ρίξει την κυβέρνηση Φάκελος πριν την επικύρωση. Καμένο, απόσυρση της εμπιστοσύνης μέχρι και απλή έκφραση δυσαρέσκειας έχουμε δει. Χθες λοιπόν, ποια νέα δεδομένα έβαλε ο Υπουργός στο τραπέζι. Λοιπόν. Καταρχήν, άλλα δεδομένα έβαλε 8 και 4 από ό,τι είδα και άλλα 9 παρατέταρτο. Το πρωί. Το πρωί. Στο ένα είπε ότι θα ρίξει, ότι θα αποσυρθεί ως Υπουργός Άμυνας, θα αποσυρθεί από την κυβέρνηση όταν έρθει η συμφωνία. Και στο άλλο που προκάλεσε και τη μεγάλη αναταραχή, εκτιμώ και στο Μαξίμου, και δεν επικοινώνησα με το Μαξίμου, ήταν όταν είπε την ημέρα που θα ψηφιστεί η συνταγματική αναθεώρηση στα Σκόπια, εγώ θα φύγω από την κυβέρνηση. Ναι. Μετά τον πήρε πίσω. Κάποιες πηγές, λέει, του Υπουργείου Άμυνας έλεγαν ότι δεν εννοούσε αυτό. Το είπε για να το πει, για να ασκήσει πίεση στον κύριο Τσίπρα. Όταν έρθει εδώ, λέει, η συμφωνία και πριν ψηφιστεί στη Βουλή θα αποχωρήσει. Ωραία. Αυτή θέλει, είναι η νέα εκδοχή. Θέλει ειδική συνεχή διερμηνία ο κύριος Καμένος για όλα. Το έχει παραδείξει. Όλη αυτή η εικόνα, καταρχήν. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν θα δεχθεί διχλωσία. Τη δέχεται μια χαρά από τον κύριο Καμένο. Το είχε πει, σας θυμίζω. Απ' έξω, γιατί απ' έξω η εκλογία μέσα. Μέσα κάνει καθώς ό,τι θέλει. Έτσι, σωστό και αυτό. Δεν διευκρίνησε. Σωστό και αυτό. Και το είχε πει στην παράδοση παραλαβή του κυρίου Κοτζιά. Ναι, ναι. Ο κύριος Καμένος μέχρι στιγμής έχει με τον έναν ή άλφα τρόπο έχει. Συμβάλλει τα μέγιστα για να φύγουν δύο υπουργοί από την κυβέρνηση. Νίκος Φίλης, Νίκος Κοτσιάς. Τεράστια νίκη του κυρίου Καμένου. Και επειδή γιατί κρατάει τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό. Και είδες τον κύριο Κοτσιάς αντέδρασε. Και σε βάρος του κυρίου Καμένου με πολύ σκληρά λόγια. Έχει σημασία αυτό που λέει η Χριστίνα, γιατί όταν έφυγε ο κύριος Κοτσιάς από την κυβέρνηση, αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι. Οκ, okay, έφυγε και ο Κοτζιάς, από εδώ και πέρα κουβέντα. Αυτή η αίσθηση. Ορίστε, πάλι μπερδεύεται η ακρίβεια της τοποθέτησης έλεγε προς τα έξω, αν το θυμάστε. Η ιστορία είναι. Θα μου πεις τι έξω μέσα, όλη στην Ευρώπη. Είμαστε η ιστορία είναι ότι. Τώρα πάμε για εκλογές. Εσύ είναι πιο νωρίς, τι βλέπεις εσύ μετά από αυτό το κλίμα, έτσι όπως διαμορφώνεται. Γιατί χθες φούντωσαν οι φήμες και οι πληροφόρησε σε έναν βαθμό ότι μήπως έρχονται πιο μπροστά οι εκλογές και από το Μάιο πιο μπροστά. Δηλαδή έλεγαν για Μάρτιο, εκεί κοντά περίπου. Εγώ το σενάριο του Μαΐου δεν το έχω αγοράσει ποτέ. Mm-hmm. Αλήθεια να σας λέω. Δεν το έχεις πάει. Ή θα πάει, όχι. Δεν μπορεί να με πείσει. Ναι. Ή θα πάει τώρα γιατί θα δει ότι τα αυτά που θα μπουν, τα 300 ευρώ, τα 500 που εγώ δεν πιστεύω ότι θα δώσουν την τεράστια τώρα, το Γενάρη, διαφορά. Εννοείς. Γιατί θα φύγει. Ναι, Γενάρη νομίζω ότι ο Τσίπρας πολύ θα δει τι θα κάνει γύρω στις 20-25 Ιανουαρίου με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εάν έχει μία διαφορά, όπως όνειρο θερινού, νυχτός για μένα, αλλά λέμε τώρα. Τρεις-τέσσερις μονάδες, γιατί να μην πάει το τώρα. Αν είναι για τις δύο μονάδες, γιατί να πάει τώρα με και να δώσει. Με ανοιχτό το Σκοπιανό.
το Σκοπιανό δεν υπάρχει περίπτωση να μου το περάσει αυτή η κυβέρνηση. Πιστεύεις θα το ψηφίσει, δεν πιστεύω ότι θα πάει την πατάτα στον. Μα κοίταξε, είναι και πολύ ισχυρές οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με τους εταίρους, Μαρία, και με τους Αμερικανούς. Σήμερα γράφω ένα κομμάτι για τον Υπόστ. Θέλω να σας πω τώρα ένα άλλο τεράστιο έλλειμμα που έχει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα σας πω. Το άρθρο 2, το λέω και συγκεκριμένα. Παράγραφος 4, εδάφιο Β, ξέρετε τι λέει. Δεν το λέω, σας το διαβάζω γιατί έχει μια διπλωματική γλώσσα. Ότι το πρώτο μέρος, δηλαδή η Ελλάδα, από τη στιγμή που τα Σκόπια θα εγκρίνουν τη συνταγματική αναθεώρηση και θα έχουν κάνει το δημοψήφισμα, το οποίο έκαναν, και θα εγκρίνουν και τη συνταγματική αναθεώρηση χωρίς καθυστέρηση, το λέει μέσα η συμφωνία, θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΝΑΤΟ και να το καλέσουν, καλέσουν αμέσως. Το θέμα ΝΑΤΟ έχει τελειώσει. Χωρίς προαπαιτούμενο την επικύρωση και χωρίς την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή. Έφυγε αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή από 15 Ιανουαρίου στην ουσία είναι μέλος του ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Είναι υποχρεωμένη να ενεργοποιήσει τη διαδικασία. Με το ΝΑΤΟ το θέμα είναι τελειωμένο. Τότε δεν θα τηρήσει τη συμφωνία. Όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ στο θέμα το αν η στόχευση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει και να υλοποιήσει τη συμφωνία. Σε αυτό συμφωνώ. Σε άλλα προσπαθώ να προσθέσω. Εσύ Δημήτρη πιστεύει ότι όντως ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει να πάει σε εκλογές αφού πρώτα έχει περάσει τη συμφωνία από τη Βουλή? Ο Πρωθυπουργός μέχρι και τώρα που μιλάμε, και θέλω να πιστεύω ότι θα το τηρήσει γιατί το έχει πει αλλεπάλληλα, ακόμα και προχθές στη Βουλή στη σκληρή αντιπαράθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, υπενθύμησε ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Εγώ σε αυτό το σενάριο είμαι. Όσο το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, εγώ μαζί του. Γιατί έχω ξαναπεί και ως δημοσιογράφος και ως πολίτης ότι αυτή η κυβέρνηση, αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο τον αμυγός μνημονιακό, με τα ελλείμματα και τις εκκρεμότητες και τις ουρές που τραβάει ακόμα, καλό θα κάνει, γιατί με το χρόνο που θα έχει μπροστά, αν δεν υπάρχουν άλλου τύπου ανατροπές, και θα πω και γι' αυτό, να δείξει στους πολίτες, όπως έχει αρχίσει με κάποια μικρά διορθωτικά μέτρα, και να κριθεί συνολικά. Ακόμα και για το θέμα της γειτονικής χώρας. Γιατί κατά τη γνώμη μου, επειδή από μικρός και κοντεύω να πάρω σύνταξη, λέγαμε ως αριστεροί, ως δημοκράτες, ως προσέγγιση, ότι χρειάζεται μια συμβιβαστική, σύνθετη και αξιοπρεπής διέξοδος στο θέμα με τη γειτονική χώρα. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό η πρωτοβουλία που πήρε η κυβέρνηση, συνδυαστικά με το ευρύτερο κλίμα για την περιοχή και την Ευρώπη, είναι στη σωστή κατεύθυνση και είναι επωφελή η συμφωνία. Για να μην κρυβόμαστε. Άρα, εσύ δεν βλέπεις τώρα εκλογές. Θεμητές οι απόψεις. Και κοιτάξτε με. Δεν βλέπεις λοιπόν εκλογές τώρα, Δημήτρη. Όχι, βέβαια. Και ξαναλέω, ίσα-ίσα, επειδή οι δημοσκοπήσεις θα έρχονται και θα φεύγουν, για να δούμε αυτό που λέει και η συνάδελφος η Χριστίνα. Εγώ λέω να δούμε τις δημοσκοπήσεις όλοι μας μετά το Γενάρη. Όχι γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και θα δούμε τι λένε οι άλλοι. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, 3 χρόνια τώρα έλεγε εκλογές. Και εκλογές δεν είδε. Και νομίζω ότι όσο μπατάρει τόσο δεξιά, τα μέτρα θα παίξουν όποτε ρόλο. Και να γίνουν θα μετρήσουν τα μέτρα στο λαό. Όχι, όχι πανηγυρτζίδικα όμως. Να μην νομίζει κανένας ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πουθενά, ότι επειδή έχει αρχίσει ένας βηματισμός μέτρων ανακούφισης, ξαφνικά ο κόσμος θα δει το φως και θα ξαναπροσέλθει. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση γιατί τον ψήφισαν μάζες αριστερών, τον ψήφισαν μάζες πολιτών για να δουν διαφορετικά αποτελέσματα. Από τα 300 και τα 600 ευρώ. Ναι, αλλά δεν είναι ιδιοκτησία οι πολίτες. Και δεν πρέπει να είναι. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι σήμερα μέρα δημοκρατίας. Και παρά τα αρνητικά που επεσήμανα και για τη Νέα Δημοκρατία που διοργανώνει το συνέδριο και δεν προσκαλεί την κυβέρνηση και για τη Θεσσαλονίκη. Κόμμα, και για τη Θεσσαλονίκη, αν και η Θεσσαλονίκη έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και το λάθος της Νέας Δημοκρατίας να προσέξετε. Προσέξτε κάτι. Εγώ νομίζω ότι θα δείτε ότι θα κινητοποιηθεί ο κόσμος, ο δημοκρατικός και ο αριστερός, παρά τις αντισυγκεντρώσεις. Εγώ βλέπω. Καλά, δεν είσαι την αστυνομία. Γιατί προφανώς η αστυνομία, αν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά. Για Βασίλη πάνω. Σωστό. Χιλιάδες αστυνομικοί. Πάντως, όσοι αστυνομικοί και να πάνε, δεν γεμίζουν το Παλεντεσπορ, θα το γεμίσουν οι πολίτες το Παλεντεσπορ. Και λέω, για να το τελειώσω, επιτρέψτε μου. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική Νέα Δημοκρατία απέφυγε και έδωσε πάσα στην τοπική Νέα Δημοκρατία να βγάλει εκείνη την άθλια ανακοίνωση που μιλάει για διάφορα που δεν θέλω να τα πω τώρα. Λάθος ανακοίνωση. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ελάτε κυρίες και κύριοι να βρούμε τη Βάνα Κουτρουλού, γιατί σας λέγαμε και νωρίτερα ότι βρέθηκε, μάλλον είναι νεκρό.